επειδή άνοιξε η κουβέντα για πάρα πολλά ζητήματα. Εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι ιδιαίτερα αυτό το θέμα είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο ένα Δήμο ή ακόμα και μια περιφέρεια όσο μεγάλη γεννάνε. Είναι ένα κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Εμείς αυτή ήταν η θέση μας και με την προηγούμενη και με την προ περιφερειακή αρχή είναι και με αυτή την περιφερειακή αρχή. Το θέμα είναι με ποια πολιτική είναι ο καθένα και τι πολιτική εξυπηρετεί γύρω από αυτό το μεγάλο ζήτημα. Δεν θα επανέλθω σε αυτά που είπαμε στην αρχή. Να θυμίσω μόνο ότι η μόνη φορά που υπήρξε πραγματικό σχεδιασμό, επειδή ακούστηκαν διάφοροι εξυπνακισμοί για τη Ριτσόνα. Και κύριε Πατούλη, πείτε στου συνεργάτε σα να σα προετοιμάζουν λίγο καλύτερα. Όση ώρα μιλάγατε, όσο περισσότερη ήταν αυτή η ώρα, φαινόταν το μέγεθο τη άγνοια σα για το θέμα. Λοιπόν, επειδή μιλάτε για τη Ριτσόνα, δεν το ξέρετε το ζήτημα. Ο μόνη, η μόνη φορά που υπήρξε σχεδιασμό, ναι, η μόνη φορά, σα το λέω για να το ξέρετε. Η μόνη φορά που υπήρξε σχεδιασμό για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων ολοκληρωμένο και για να κλείσει ο Χιτάφιλι οριστικά ήταν τη δεκαετία του 80, τότε που πραγματικά υπήρχαν πολλοί. Ήταν ένα άλλο σχετισμό δύναμη και υπήρχαν πολλοί αγωνιστέ, αριστεροί, κομμουνιστέ. Δήμαρχοι, ναι, ήταν πάρα πολλοί και μάλιστα είχαν πλειοψηφία στον τότε ενίο σύνδεσμο. Εκείνη ακριβώ τη στιγμή, με την τεχνολογία του τότε, δεκαετία του 80, πριν 30 χρόνια, με την επιστήμη του τότε και με τα μέσα του τότε, είχε μπει η βάση για να γίνει ένα ενιαίο φορέα διαχείριση απορριμμάτων, δημόσιο, που να διαχειρίζεται τα απορρίμματα, να τα ανακυκλώνει και φυσικά και με αμοιβαία διαπεριφερειακή συνεργασία, που είναι η θέση μα και σήμερα, επιστημονικά να βρεθούν χώροι για τα ελάχιστα υπολείμματα που θα πάνε να. και αυτοί οι χώροι. Να είναι με επιστημονικά κριτήρια και όχι ταξικά κριτήρια. Με ανοιχτό διαγωνισμό και κριτήρια καταλληλότητα και αποκλεισμού από τα πριν γνωστά. Πότε θαύτηκε στο Χιτά Φιλή αυτό ο διαγωνισμό, θαύτηκε με τη συνεργασία του κόμματό σα τη Νέα Δημοκρατία, του Πασόκ, τότε που ήταν κυβέρνηση, και των υπολείπων που συνέπραξαν το έτο 1996. Υπουργό, η κυρία Βάσου Παπανδρέου, ακόμα με του νόμου τη έχουμε να κάνουμε. Τα υπόλοιπα, κύριε Πρόεδρε, που ακούστηκαν για κάτι κολέγια για κάτι τέτοια παλιά σκοπή αντικομουνιστικά, να, να βρείτε τίποτα καινούργια, κύριε Παπαδίδη. Ήταν... Λοιπόν, όμω πρέπει να πούμε μια κουβέντα. αλλά νομίζω ολοκληρώσατε. Κύριε Δεν κύριε. είναι δυνατόν αυτοί που ενώνονται στη χωματερή να μην ενώνονται στον αντικομμουνισμό Αυτά πάνε μαζί.